Βεβαίως, να ξεκινήσουμε, αν θα μου επιτρέψετε, από πέρσι, όπου πλέον είχαμε ήδη την ίδρυση του Τμήματος Ψυχολογίας με ΦΕΚ. Ναι. Είχαμε ήδη την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου παραχώρησης του Δημαρχιακού Μεγάρου. Μάλιστα. Έχουμε ήδη καταθέσει τα δελτία για τη χρηματοδότηση από την περιφέρεια για την ανακαίνιση και των δημοτικών κτηρίων όπου θα μεταφερθούμε εμείς σαν υπηρεσίες από το Δημαρχείο, ναι, αλλά και τη χρηματοδότηση για την ανακατασκευή του Δημαρχιακού Μεγάρου ώστε να καλύπτει τις προϋποθέσεις για το Τμήμα Ψυχολογίας. Μάλιστα. Αυτά έχουν γίνει και τώρα πλέον ήρθε η ώρα όπου πρέπει και εμείς μαζί με το Πανεπιστήμιο να προχωρήσουμε τουλάχιστον σε κάποιες προγραμματικές συμβάσεις. Ναι. Η μία θα είναι για την παραχώρηση και τη χρήση του Δημαρχιακού Μεγάρου και τις προϋποθέσεις αυτού. Και η άλλη θα είναι για το πώς θα προωθήσουμε επικοινωνιακά αυτό το νέο τμήμα σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους φοιτητές, ώστε να μπορέσουμε από την αρχή να υπάρχει ζήτηση για το δικό μας τμήμα και σιγά σιγά να έχουμε μέσα από το μηχανογραφικό, όπου μου είπε ο Πρίτανης ότι μέσα στο Μάρτιο θα έχουμε πλέον και την έγκριση από την ΕΘΑΕ. Ναι. Και έτσι θα έχουμε και την αναγραφή τους στο μηχανογραφικό για να δηλώσουν οι φοιτητές από όλη τη χώρα τις επιθυμίες τους, πόσο μάλλον και για το Δημοτικό ενός καινούργιου τμήματος ψυχολογίας, όπου όπως γνωρίζουμε υπάρχει σχετική ζήτηση και είμαστε ενθουσιασμένοι γι' αυτό. Μάλιστα. Μετά έχουμε φυσικά τις διεκπαιρέωσεις όλων αυτών. Εγώ του μετέφερα ότι εμείς ήδη θα αρχίσουμε να μετακινούμε τις υπηρεσίες μία-μία προς τα δημοτικά κτίρια τα υπόλοιπα, ώστε να μην χρειαστεί να σταματήσει τη λειτουργία της η Δημαρχία, γιατί ναι, αν πούμε να το κάνουμε όλες οι υπηρεσίες μαζί, θα πρέπει τουλάχιστον για 1-2 εβδομάδες να μην μπορούμε να εξυπηρετούμε τους πολίτες. Ενώ αν το προσπαθήσουμε τμήμα-τμήμα, νομίζω δεν θα αναστατώσουμε τους κατοίκους. Από εκεί και πέρα και ο Πρίτανης, όπως το είχαμε συμφωνήσει και παλιότερα, κάπου στο Μάιο θα ήθελα να του παραδώσουμε το κτίριο, ώστε μέσα στην καλοκαιρινή σεζόν να μεταφέρουν και αυτοί όλα τα δικά τους πράγματα και αρχεία και τους υπολογιστές, ξέρετε τώρα τις λεπτομέρειες, ώστε να μπορέσει τον Οκτώβριο να λειτουργήσει το Τμήμα Ψυχολογίας όσο γίνεται με λιγότερα προβλήματα. Αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι τον Μάιο το Τμήμα Ψυχολογίας θα μπει στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας, έτσι? Ναι, ναι. Άλλο, δεν είναι για να το συζητάμε. Όχι, όχι, δεν είναι να το συζητάμε. Αυτό θα γίνει πάση θυσία. Μάλιστα. Είτε θα γίνει με τη διαδικασία όπως θα είχαμε προβλέψει με χρηματοδότηση, γιατί ξέρετε τώρα θα τρέξει και ο διαγωνισμός για την ανακαίνιση των κτηρίων. Ναι. Εκεί φαντάζομαι δεν θα θέλει κάποιος να μας δημιουργήσει πρόβλημα. Ελπίζουμε ότι δεν θα δημιουργηθούν προβλήματα με ενστάσεις, γιατί αν δημιουργηθούν προβλήματα, θα υπάρχει περαιτέρω πρόβλημα μετά. Βεβαίως, βεβαίως. Αν κάτι το οποίο έχει προϋπολογιστεί για να γίνει ανακαίνιση των κτηρίων, έχουμε ένσταση από κάποιον εργολάβο, εκεί πλέον σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, διότι δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Το βέβαια το καλό είναι ότι εμείς θα το έχουμε αδειάσει το κτηρίο, οπότε ίσως και κάπως πρόχειρα μέχρι να διελευκανθεί η υπόθεση με τον αν τυχόν γίνει ένσταση, θα μπορεί τουλάχιστον το τμήμα να έρθει, να εγκατασταθεί και να τα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με διαφορετικό τρόπο, αν χρειαστεί. Ελπίζω ότι το ευχόμαστε. Το ευχόμαστε να μην χρειαστεί, να μην φτάσουμε μέχρι εκεί δηλαδή, και υπάρχουν όλα αυτά τα ερωτηματικά και αμφιβολίες μετά, εάν μπορεί να λειτουργήσει και το τμήμα. Αυτό θα είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, για τους ακροατές σας είναι ότι ο χλωροτάπητας του γηπέδου και το ελαστικός τάπητας στο ταρτάν του γηπέδου είχε καθυστερήσει 2 χρόνια λόγω του ότι υπήρχαν ενστάσεις και περιμέναν τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων. Ένα παράδειγμα, ας πούμε. 2 χρόνια. Δύο χρόνια βέβαια. Τα διοικητικά δικαστήρια περίπου τόσο χρόνο παίρνουν για να αποφασίσουν. Δυστυχώς. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε τέτοια περίπτωση. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αυτό το αφήνουμε ως κομμάτι και ευχόμαστε από καρδιάς να εξελιχθεί